Για ακούστε σήμερα την κατάσταση και στο Πέδον, στην Πεντέλη, αλλά και στα νοσοκομεία, από το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γιατρών Ελλάδας στα δημόσια νοσοκομεία, τον κύριο Παπανικολάου. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας και στους ακροατές. Χρόνια πολλά με υγεία προπαντός σε όλο τον κόσμο. Όπως είπατε και προηγουμένως, αυτά που έχουν γίνει από την περασμένη Παρασκευή 7 Ιανουαρίου μέχρι και χθες 13 Ιανουαρίου με το Πέδον Πεντέλης είναι πρωτοφανή. Όταν λέω πρωτοφανή, κυριολεκτό, έτσι. Υπενθυμίζω ότι το Πέδον Πεντέλης είναι ένα από τα τρία μόνο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Τα άλλα δύο γνωστό είναι το Αγλαία Κυριακού και το Αγία Σοφία, που είναι στο Γουδί και τα χωρίζει ένας τείχος, που όταν είχαν πρωτοφτιαχτεί εκεί ήταν εξοχή, έτσι. Τώρα είναι κέντρο της Αθήνας, πρακτικά, με όλα τα γνωστά προβλήματα. Το Πέδον Πεντέλης εξυπηρετεί ένα τεράστιο πληθυσμό. Δεν είναι μόνο η περιοχή εκεί, είναι όλη η Βόρεια Αττική, είναι όλη η Ανατολική Αττική, από Οροπό μέχρι και Λαύριο, που η Ανατολική Αττική τα τελευταία χρόνια έχει πυκνοκατοικηθεί, και είναι και γειτονικές περιοχές, όπως είναι η Βιωτία, η Εύβοια, τα νησιά των Κυκλάδων που εξυπηρετούνται με τις ακτοπλοϊκές γραμμές από Ραφίνα και από Λαύριο, και ένα μέρος της Φιώτιδας, καθώς και ολόκληρη η Εύβοια. Κύριε Παπανικολάου, για να μην κουράζετε, και τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα είναι ταυτόχρονα και κέντρο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι δηλαδή ένα νοσοκομείο που έχει μόνο τοπική αναφορά, αυτό θέλω να πω. Ωραία. Πείτε μου τώρα. Μετά. Συγγνώμη, θα φτάσουμε και στο χθες. Ναι. Λοιπόν, πριν το χθες, λοιπόν, είχαμε τη Δευτέρα, που ήταν 10 Ιανουαρίου, όπου την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία έτσι όπως άνοιξαν και που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 14.000 κρούσματα της COVID-19 σε μαθητές. Εκείνη την ημέρα επέλεξε το Υπουργείο Υγείας να βγάλει το Πέδον Πεντέλης από τη Γενική Εφημερία και να το μετατρέψει αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο. Λοιπόν, εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε μαζικότατη γενική συνέλευση, ήταν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι γιατροί νοσηλευτές και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, είχαν αποφασίσει να κάνουν την Πέμπτη, χθες 13 Ιανουαρίου, απεργία 24 ώρες, προσέξτε, με ένα και μοναδικό αίτημα, να μην αποσυρθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία. Δεν είχαν άλλο αίτημα. Μάλιστα, δέχονταν να αυξήσουν και τις εμβολιαστικές γραμμές στο μέτρο του δυνατού. Το μοναδικό αίτημα ήταν να μην αποσυρθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία. Και είδαμε χθες τον κύριο Πλεύρη να κάνει το εξής. Να ανακοινώνει το απόγευμα εκ των υστέρων και αφού είχε λήξει η απεργία. Η απεργία, το πρωινό ωράριο τέλειωσε στις 3 το μεσημέρι, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Ούτως ή άλλως μετά τις 3 το μεσημέρι οι εφημερεύοντες είναι προσωπικό ασφαλείας. Δεν απεργούν. Το προσωπικό ασφαλείας της απεργίας είναι πάντα οι εφημερεύοντες. Εκ των υστέρων και μετά τη λήξη της απεργίας πανηγύρισε ότι νίκησε δικαστικά μια απεργία που είχε έτοιμα, προσέξτε, να μην αποσυρθεί το νοσοκομείο από την εφημερία για να εξυπηρετούνται οι παιδιατρικοί ασθενείς, και ενώ πανηγύριζε είχε ήδη υιοθετήσει το ένα και μοναδικό αίτημα της απεργίας. Δηλαδή, το πρωί χθες 5η 13 Ιανουαρίου στο πρόγραμμα εφημερίας, το κεντρικό στο site του Υπουργείου Υγείας, το Πέδον Πεντέλης φερόταν ως μη εφημερεύον μετά τις 2.30 το μεσημέρι και μετά έγινε ορφή επανακοινοποίηση. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας εκεί που λέει Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής να το δείτε. Και είχε ικανοποιηθεί το αίτημα του προσωπικού και ξαναμπήκε το Πέδον Πεντέλης όπως έπρεπε να είναι και όπως ήταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα κάθε Πέμπτη σε 24 ώρες γενική εφημερία. Δηλαδή από τη μία πανηγύριζε ο Υπουργός ότι τάχα μου νίκησε μέσω δικαστηρίου τους εργαζόμενους και από την άλλη είχε ήδη υιοθετήσει το ένα και μοναδικό του αίτημα. Αυτά είναι αστεία πράγματα, αστεία κυριολεκτικά, όπως είναι αστειότητες και αυτά που διέδιδε το Υπουργείο, fake news δηλαδή, fake news με όλη τη σημασία της λέξης, ότι τάχα μου οι γιατροί αυτό το ζήταγαν για τα χρήματα των εφημεριών, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά
ότι αυτά τα πενιχρά 2 ευρώ την ώρα, τα τρομερά χρήματα που παίρνει στην εφημερία του ειδικευόμενος μέχρι 4,5-5 ευρώ ο διευθυντής, αυτά είναι που πληρώνονται οι γιατροί του ΕΣΥ για τις εφημερίες τους, αυτό είναι το ρομίσθιο, θα τα πληρωνόντουσαν ούτως ή άλλως, άσχετα αν το νοσοκομείο ήταν σε γενική εφημερία ή σε εσωτερική. Είχαμε και εκπομπή fake news δηλαδή από το Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι φαίνεται ότι άλλη μία επικίνδυνη ενέργεια της κυβέρνησης ακυρώθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, με τον αγώνα των εργαζόμενων, και δεν ήταν η πρώτη. Σας υπενθυμίζω ότι 22 Νοεμβρίου είχε κάνει άλλη μία καταπληκτική ενέργεια η κυρία Γκάγκα, γιατί μάλλον και με το θέμα του Πέδων Πεντέλης η κυρία Γκάγκα είχε ανακατευτεί πιο πολύ, όπου με έγγραφό της σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας ζητούσε να ξαναπεριοριστούν τα τακτικά χειρουργεία των νοσοκομείων κατά 80%. Που και αυτή την ενέργεια, τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα, δεν επιτρέψαμε να εφαρμοστεί μετά την ομόφωνη και ομόφημη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Θέλω να πω ότι αν δεν έχει ακόμα καταρρεύσει πλήρως το ΕΣΥ, αυτό οφείλεται στους αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών που ακυρώνουν πολλές από τις επικίνδυνες κυβερνητικές εντολές. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Παπα-Νικολάου, μια και είπατε για την κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός χθες το απόγευμα στην τακτική ενημέρωση είπε ότι δεν φταίει αυτή, της το είπε η πρώτη, είπε. Μάλιστα. Αυτό δεν είπε. Ναι, και το δεύτερο ότι... Ναι, ωραία. Αυτό γιατί δεν το είχε πει στο νοσοκομείο όταν είχε κάνει περιοδία πριν από 3 μέρες, που ήταν με όλους εκεί τους τοπικούς παράγοντες που λέγανε πώς θα μοιράσουν τους χώρους για να καταργήσουν την εφημερία και να μετατρέψουν το νοσοκομείο αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο, και το θυμήθηκε χθες το απόγευμα να το πει. Άρα εδώ είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό και μόνο, και στην ουσία συνέβη αυτό που ζητούσαν οι εργαζόμενοι. Για το λόγο τουλάχιστον προς το παρόν. Ας κρατήσουμε και μικρό καλάθι. Καλά, η επόμενη μέρα που το νοσοκομείο πρέπει να κάνει 24ωρη εφημερία είναι ερχόμενη Τρίτη. Ναι. Γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε και μικρό καλάθι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η κυρία Γκάγκα είπε χθες ότι διαβεβαιώνω, αν αυτή είναι η αγωνία τους, ότι δεν μετατρέπεται το νοσοκομείο Πέδων σε κάτι άλλο, ούτε κλείνει. Ναι, με συγχωρείτε, όταν ένα νοσοκομείο αποσύρεται από τη γενική εφημερία, τι ακριβώς κάνει, κύριε Σαχίνη, για να καταλάβουμε. Όταν σου λένε όλοι οι ειδικευόμενοι ότι θα μου κλείσουν το νοσοκομείο 2 μήνες, γιατί για μένα εκπαίδευση είναι καινούργιες εισαγωγές και γενική εφημερία, και εγώ θα παραιτηθώ και θα σηκωθώ να φύγω να ψάξω άλλο νοσοκομείο να συνεχίσω την ειδικότητα της παιδιατρικής, τι θα κάνει το νοσοκομείο, δεν θα κλείσει? Κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Κύριε Παπα-Νικολάου, επίσης να πω ότι όλα αυτά ήταν και ένας προσωπικός αυτοεξευτελισμός του κυρίου Πλεύρη, αν με επιτρέπετε, διότι ο κύριος Πλεύρης, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν Νοέμβριο μέχρι και μέσα Δεκεμβρίου, διαβεβαίωνε ότι δήθεν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2021 θα απομακρύνονταν τα εμβολιαστικά ιατρία από όλα τα νοσοκομεία και θα πήγαιναν εκεί που έπρεπε να είναι εξ αρχής, δηλαδή σε δημόσιες δομές εμβολιασμού, δημόσιας υγείας, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε ποια άλλη χώρα τα νοσοκομεία αναλαμβάνουν και το εμβολιαστικό και έργο που είναι δουλειά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Τώρα... Σε ποια άλλη χώρα, αφήστε τα παιδάκια, σε ποια άλλη χώρα είναι το εμβολιαστικό ιατρείο μέσα στο νοσοκομείο, με το αυξημένο υλικό φορτίο που υπάρχει σε κάθε περίοδο που αυξάνονται τα κρούσματα και οι εισαγωγές, και έρχεται ο παππούς να εμβολιαστεί και κινδυνεύει να κολλήσει? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση στα νοσοκομεία μας αυτή την ώρα? Η γενικότερη κατάσταση είναι ακριβώς αυτή που είχαμε προβλέψει. Όποιος δεν μπορούσε να προβλέψει ότι 10 μέρες μετά την αύξηση των κρουσμάτων θα ερχόταν η αύξηση των εισαγωγών, και ότι 10 μέρες μετά την αύξηση των εισαγωγών θα ερχόταν η αύξηση των διασωληνώσεων, με συγχωρείτε, αλλά δεν πρέπει να του αφαιρεθεί μόνο η πανεπιστημιακή καθηγητική έδρα, πρέπει να του αφαιρεθεί και το πτυχίο της ιατρικής. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ένα πλατό στη διασπορά, μια επιπέδωση της καμπύλης στη διασπορά του ιού μέσα στην κοινότητα. Όμως εξακολουθούν να αυξάνονται και οι εισαγωγές, έχουν ξεπεράσει τις 650-660 ημερήσιο νούμερο,
ενώ πριν από 20 μέρες ήταν 300, και έχουν αρχίσει να αυξάνονται ανησυχητικά και οι διασωληνώσεις, οι διασωληνωμένοι δηλαδή πάσχοντες από COVID. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή θα είναι η κατάσταση τις επόμενες 15 μέρες τουλάχιστον. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και σας διαβάζω διαρκώς, επιμένετε ότι η πρόληψη, δηλαδή να σπάσει τις αλυσίδες μετάδοσης μέσα στην κοινότητα, είναι το κλειδί για να μην συσσωρευτεί αυτό ως πίεση. Μιλάμε τώρα για το πριν φτάσουμε στις υπηρεσίες περίθαλψης. Τώρα φτάνουμε στις υπηρεσίες περίθαλψης. Ωραία, μισό λεπτό. Όχι, θα είναι σημαντικό και το πριν φτάσουμε. Το πριν φτάσουμε λέγεται χνηλάτιση και επιδημιολογική επιτήρηση, κύριε Σαχίδη. Άρα πώς το ξέρουμε ότι είμαστε στην επιπέραση? Ξέρουμε ότι θες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του. Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούστε το λίγο. Πώς ξέρουμε λοιπόν ότι έχουμε πλατό? Το ξέρουμε από τα τεστ στα σχολεία, γιατί επιδημιολογική επιτήρηση... Το ξέρουμε χοντρικά, να σας πω. Εγώ δεν βασίζομαι στο τι λέει ο ΕΟΔΗ. Δεν είναι σωστή η χνηλάτιση και η δειγματοληψία έτσι όπως γίνεται. Το ξέρουμε από τις αναφορές συναδέλφων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας, όσοι έχουν απομείνει, αλλά και συναδέλφους ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους παθολόγους, γενικούς γιατρούς, πνευμονολόγους που έχουν ιατρία στις γειτονιές, που μας λένε ότι τις τελευταίες μέρες έχουν την εντύπωση ότι τα καινούργια κρούσματα που είναι στα σπίτια τους και δεν χρειάζονται νοσοκομείο έχουν μία επιπαίδωση, δεν αυξάνονται πλέον. Nice. Από εκεί. Τώρα, για αυτό που είπατε για την ιχνηλάτιση, εγώ θέλω να τονίσω και το λέω 2 χρόνια σχεδόν τώρα. Το ξέρουμε. Ότι σε αυτή τη χώρα σοβαρή ιχνηλάτιση και σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, έχουμε τώρα ομολογία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας πω. Έχουμε σχεδόν ξεκάθαρη ομολογία από την κυβέρνηση, από υπουργούς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι θυσιάστηκε η επιδημιολογική επιτήρηση για δεύτερη χρονιά το 2021. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2020. Θυσιάστηκε στο βωμό της εξυπηρέτησης του τουρισμού. Και εγώ συμπληρώνω και λέω, όχι του τουρισμού γενικά και αόριστα, όχι της Κεραμαρίας που έχει 2 ενοικιαζόμενα, ή του Μπαρμπαγιάννη που έχει μια ταβέρνα στη Σούδα, του Πλακιά εννοώ. Για να παρεξηγηθώ, θυσιάστηκε στο βωμό συμφερόντων μεγάλων αεροπορικών εταιριών, διεθνών τουριστικών πρακτορείων και καρτέλ μεγαλοξενοδόχων, που τον περισσότερο μάλιστα, όπως ξέρετε, η ιδιοκτησία είναι έξω από τα σύνορα της χώρας. Άρα, κύριε Παπα-Νικολάου, εσείς καλά το λέτε, παίρνω μια πληροφόρηση από τους συνοδέλφους μου, η οποία είναι εμπειρική, η χώρα ως κρατικό μηχανισμό δεδομένων επιδημιολογικών δεν διαθέτει. Ακούστε, για να κάνεις, θα σας πάρουμε το πιο απλό. Θες να κάνεις μία δειγματοληψία για το ποια είναι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διασπορά του ιού στην κοινότητα, σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να έχεις ένα στατιστικά σταθμισμένο δείγμα που να είναι προσαρμοσμένο ανά ηλικία, ανά φύλο, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά επίπεδο εισοδηματικό. Σας λέω το πιο απλό. Είδος εργασίας κλπ. Είναι το ίδιο πράγμα σαν να θες να κάνεις μια σωστή δημοσκόπηση και να πεις αν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή τι θα ψηφίζατε. Δεν θα πρέπει να είναι σταθμισμένο το δείγμα? Δηλαδή, εάν κάνεις μια δημοσκόπηση τι θα ψηφίζατε αν γίνονταν την Κυριακή εκλογές και πεις θα βγάλω το αποτέλεσμα από τους πρώτους 100 που θα με πάρουν εκείνη τηλέφωνο. Θα βγάλει σωστό αποτέλεσμα? Με την ιχνηλάτιση για την επιδημία COVID-19 γίνεται ακριβώς αυτό έτσι όπως γίνεται. Αυτό που είναι αντικειμενικό, αν υπάρχει αντικειμενικότητα που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, είναι στις μετρήσεις που γίνονται στα λίμματα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Και από εκεί επίσης προκύπτει η πληροφορία της σταδιακής επιπαίδωσης του υπουργού φορτίου. Κρατήστε μια πισινή. Που συμφωνεί με τις μαρτυρίες των συναδέλφων. Κρατήστε και εκεί μια πισινή, γιατί δεν έχουμε τόσο αναπτυγμένο δίκτυο όπως στην Ευρώπη. Η Αλαχώ, μιλάμε για 2-3 πόλεις. Έχετε δίκιο. Αλλά εδώ θα σας τσιγκλίσω λίγο, κύριε Παπα-Νικολάου. Εδώ καταργήθηκε ακόμη και το σύστημα Sentinel που υπήρχε για τη γρήπη. Τι ψάχνετε τώρα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι δεν είχα καταλάβει και δεν έχω καταλάβει ακόμα ένα άλλο πράγμα, κύριε Σαχίνη. Πού βασίζονται, σε τι επιστημονικά δεδομένα βασίζεται το αφήγημα, το οποίο είναι τελείως εξοραϊστικό και ακούγεται και αυτό ως οριδόν από την κυβέρνηση, ότι η παραλλαγή όμικρον
είναι ένα απλό κρυωματάκι περίπου και ότι θα σημάνει το τέλος της πανδημίας σε μερικές εβδομάδες. Αυτό από πού προκύπτει. Αυτό από πού προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά. Δείτε τι ανακοινώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα που παίρνουν στοιχεία. Τα λέμε, τα λέμε. Μην κουράζετε, τα λέμε. Θέλω να κλείσουμε με παρέμβαση ακροατή που λέει: ρωτήστε τον κύριο Παπα-Νικολάου, πώς γίνεται να λέει η επίσημη ανακοίνωση ότι έχουμε 1200 κρεβάτια μεθ και να ανακοινώνονται πληρότητες με 670 διασωληνωμένους, 85 και 90. Ο πραγματικός αριθμός κλινών μεθ, οι οποίες ήταν ανεπτυγμένες το Μάρτιο του 2021, ήταν 1092. Και από αυτές οι πάρα πολλές δεν λειτουργούσαν σωστά, γιατί είχαν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Τον Νοέμβριο του 2021, από αυτές τις 1092 λειτουργούσαν ακόμα λιγότερες, γιατί περίπου οι 100 είχαν κλείσει τελείως λόγω έλλειψης προσωπικού, λειτουργούσαν περίπου οι 1000, και από αυτό ακριβώς προκύπτουν και τα νούμερα. Άμα βάλετε τα νούμερα κάτω από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που είναι η επίσημη λίστα αναμονής διασωληνωμένου ασθενούς για να βρει κρεβάτι σε ΜΕΘ, καταπληκτική ελληνική πρωτοτυπία κι αυτή, και αν δείτε τον αριθμό των διασωληνωμένων που ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΗ δηλαδή πάλι, και δεχόμενη αυτό που λέει η πολιτική ηγεσία, ότι μέσα σε αυτούς μετράει και αυτούς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, και αν συνυπολογίσετε και αυτούς που νοσηλεύονται στις non-COVID ΜΕΘ, αυτό ακριβώς το νούμερο προκύπτει. 1000 κλίνες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 600 είναι περίπου COVID, οι 400 είναι non-COVID και άλλες 100 με 150 δεσμευμένες από ιδιωτικές κλινικές για non-COVID περιστατικά. 1100 μεθ ή τύπου μεθ. Όχι, όχι, μεθ. Μεθ. Λέω, το τύπου μεθ τώρα που είναι άλλο θέμα, ναι. Βεβαίως άμα θέλουμε να αυγατήσουμε, να φουσκώσουμε το νούμερο για να εξοραίσουμε την κατάσταση, θα βαφτίσουμε μεθ και μονάδες εφραγμάτων, θα βαφτίσουμε μεθ αίθουσες χειρουργείων, θα βαφτίσουμε διάφορες επικίνδυνες πτέρυγες που δεν είναι μεθ. Το οποίο όταν εμείς το λέγαμε από τον Νοέμβριο του 2020 ότι γινόταν με έναρξη τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτή η μόδα, δεν ίδρωνε ταυτή κανενός. Το αμόλυσε όμως και ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν ξέρω πώς, μια μέρα του Σεπτεμβρίου του 2021 με 9 μήνες καθυστέρηση στην τηλεόραση. Και τότε άρχισαν να υδρώνουν κάποια αυτιά. Όταν τα λέγαμε οι νοσοκομιακοί γιατροί, το ξαναλέω, από τον Νοέμβριο του 2020, δεν ίδρωνε ταυτή κανενός. Τέλος, να πω και επιμένω και σε αυτό, και αυτές οι κανονικές μεθ που λειτουργούν δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν το μισό προσωπικό από αυτό που έπρεπε να έχουν. Σε μια κανονική μονάδα εντατικής θεραπείας, η επίσημη προδιαγραφή είναι ότι σε κάθε βάρδια θα πρέπει να υπάρχει, σε κάθε βάρδια, προσέξτε έτσι, ένας νοσηλευτής αναασθενή και να μην ακουμπάει άλλον, συν ένας νοσηλευτής κίνησης στην πτέρυγα που δεν θα έχει ασθενή χρεωμένο, αλλά βοηθάει τους υπόλοιπους. Mm. Δηλαδή η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς σε κάθε βάρδια πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ένα. Καταλάβατε. Επειδή βλέπω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, θα σας ρωτήσω με αυτό κλείνω. Μου γεννήθηκε από εσάς ακούγοντάς σας. Επομένως, αν είναι 600 μεθ για COVID, τότε οι σημερινοί διασωληνωμένοι ξεπερνούν το 100% σε πληρότητα. Μα καλά, οι διασωληνωμένοι ξεπερνούν την πληρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μα είπανε χθες 82%. Εδώ αυτή η πληρότητα, πώς γίνεται ποτέ να μην είναι 100% και πάντα να υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός μεθ, μπορεί να μας το εξηγήσει επιτέλους στο Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊκό, δεν μας το έχει εξηγήσει. Το έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, ρωτήστε το κι εσείς. Πώς αυτό θα ανατρέψει όχι μόνο τους νόμους ιατρικής, αυτό θα ανατρέψει και τους νόμους της αριθμητικής δημοτικού, έτσι όπως πάει. Οπότε πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία για τις άλλες νόσους? Δηλαδή, άμα δεν έχω να πάω σε ιδιωτικό, πρόβλημά μου. Ναι, κοιτάξτε, τα κρατάμε με τα δόντια και να το αναγνωρίσει αυτό ο κόσμος, παρακαλώ, στους συναδέρφους όλης της χώρας, που κάνουμε ό,τι μπορούμε και όπου μπορούμε για να κρατήσουμε τις υπόλοιπες λειτουργίες. Δυστυχώς όταν αυτό μας υπερβαίνει με άνωθεν εντολές, όταν σου λέει για παράδειγμα για άλλη μια φορά το κράτος ότι θα κλείσει το Σεισμανόγλιο και θα το κάνει αποκλειστικά νοσοκομείο για COVID και ότι σε μερικές μέρες μπορεί να το ξανακάνει το ίδιο και με τον Ερυθρό κλπ. Βεβαίως κόσμος θα πάει εκβιαστικά και αναγκαστικά να ξεπουληθεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως ακριβώς θα γινόταν
και με τους γονείς των παιδιών αν έκλεινε το παιδόν Μπεντέλης. Μάλιστα. Νομίζετε ότι δεν είναι και αυτή μια αιτία που το κάνουν? Παναγιώτης Παπανικολάου, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.